πού με πας τώρα, σε ποιο θέμα? Λοιπόν, δεν μπορούσα να φανταστώ, κυρίες και κύριοι, ότι θα ερχόταν η ημέρα που οι Γερμανοί αγρότες, μπερδεύτηκα από εδώ, από εκεί, όλα έτσι με πάτε, που οι Γερμανοί αγρότες θα καταλάμβαναν την πύλη του Βραδεβούργου και οι δικοί μας θα ήταν ακόμα στα σπίτια τους. Τα ακούει αυτά ο κύριος Πάμε να ζητήσουμε εξηγήσεις από τον κύριο Γιάννη Βάγκο, ο οποίος είναι... Γελάει ο κύριος Βάγκος. Καλή σας ημέρα. Σας βάλαν τα γυαλιά οι Γερμανοί, κύριε Βάγκο, εκεί στη Λιβαδιά. Σας τα βάλαν τα γυαλιά. Δεν μας τα βάλανε. Τι? Μπροστά είναι τα καλά. Α, μπροστά είναι. Ναι. Τι να περιμένουμε, τι αναμένετε? Κινητοποιήσεις θα έχουμε. Και θα έχουμε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Αλλά θα θέλαμε και εσάς μαζί, γιατί η ακρίβεια μας αγγίζει όλους. Εμείς δηλαδή... και πριν από εσάς για την ακρίβεια συζητούσαμε, αυτό κύριε Βάγκο. Και πριν από εσάς 20 λεπτά. Όλο το λάδι που πουλιέται 12 και 13 ευρώ σήμερα είναι αγορασμένο με 3 και 3,5. Δηλαδή, όταν είχαμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 10 ευρώ λάδι, ήταν το λάδι της προηγούμενης χρονιάς. Που το είχαν αγοράσει έμποροι από τη Μεσσηνία που είπατε πριν, με 3,5 και 4 ευρώ το καλύτερο τον άσο. Αυτά δεν τα άγγιξε καθόλου το Υπουργείο. Δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης, είναι θέμα ότι κάποιοι γίνονται ζάμπλουτοι και όλοι οι υπόλοιποι ψαχνόμαστε πώς θα βγει ο μήνας ο ένας άνθρωπος που παίρνει 1.500 ευρώ. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μια φορά που δεν έχουμε πλεόνασμα στο νερό. Με αποτέλεσμα να έχουμε φοβερή ακαρπία, γιατί δεν έχουμε να ποτίσουμε. Δηλαδή, φέτος δεν υπήρχε ούτε ρόγα από σταφύλι, δεν υπήρχε καλαμπόκι ουσιαστικά στις καλύτερες αποδόσεις. Είχαμε μια πολύ κακή χρονιά από ακαρπία. Για το θέμα του νερού δεν το κοιτάει κανένα. Είχαμε τις χειρότερες χρηματιστηριακές τιμές των τελευταίων 10 χρόνων. Και το χειρότερο είναι ότι όταν πήγε πριν 3 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να παζαρέψει, να σας το πω απλά, τις επιδοτήσεις τις ελληνικές, χάσαμε με το καλημέρα το 35%. Αυτό το μείγμα δηλαδή, χωρίς παραγωγή, χωρίς επιδοτήσεις και χωρίς νερό, δεν είσαι βιώσιμος πλέον και αγρότης. Ωραία, μισό λεπτάκι. Κύριε Βάγκο, θα το πάμε ένα-ένα. Λέτε λοιπόν ότι την ώρα που εμείς στενάζουμε από την ακρίβεια... Για τα αγροτικά προϊόντα θα μιλήσουμε τώρα. Εσείς τα δικά σας αγροτικά προϊόντα τα έχετε πουλήσει στα τάρταρα. Έτσι ακριβώς. Όχι στα τάρταρα, 4 φορές κάτω. Κάτω. 4 φορές κάτω. Η κυβέρνηση το ξέρει αυτό. Το ξέρει πολύ καλά. Αντί όμως να στηρίξει την κοινωνία και τους αγρότες, τους απλούς, δηλαδή να βγει σε μια λογική τιμή και το λάδι... και οποιοδήποτε αγροτικό προϊόν, mm-hmm. κοιτάει ο κάθε υπουργός, δεν είναι προσωπικό το θέμα, ο κάθε υπουργός να πάει στα τεράστια τα σούπερ μάρκετ και να κόψει την κορδέλα. Αντί να κοιτάξει δηλαδή πώς θα σώσει, πώς θα δείξει τη τιμή, κοιτάει πώς θα κάνει κονέ με το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Ναι, επειδή τώρα καταλαβαίνω τι λέτε πάνω κάτω, ναι. Θέλουμε να πάμε στο διατάφτα. Τι έρχεται, τι έχουμε μπροστά. Τι σκέφτεστε να κάνετε? Το πληρώνουμε, κύριε Κακούση, χρυσάφι και εμείς θα το πουλάμε τζάμπα. Μάλιστα. Τι σκέφτεστε να κάνετε, πώς θα κινηθείτε τώρα, τι έχετε προγραμματίσει? Να σας πω λίγο με το γάλα τι γίνεται. Ναι. Το γάλα ήταν οι 4 μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες και λένε στο Σικάγο το καλαμπόκι έπεσε. Θα στο ρίχνουμε 30% κάτω στους παραγωγούς. Είδατε mm-hmm. καμία μείωση εσείς στο ράφι στο γάλα? Δεν είδατε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα η κινητοποίηση είναι για να συνεχίσει να υπάρχει αγροτιά. Δεν θα είναι για κάποιο για πολιτιστικούς λόγους. Ωραία. Είναι και να υπάρχει ζωή στο χωριό και να υπάρχει και αγροτιά. Κύριε Βάγκο, πείτε μας τι θα κάνετε εσείς. Τώρα, εδώ βλέπετε πλάνα από το Βερολίνο, έτσι, δηλαδή, να τρελαθούμε κιόλας. Μια εικόνα που πραγματικά... 5 λέει η αστυνομία, 7.000 τρακτέρ λένε οι αγρότες. Η αστυνομία όμως άφησε τους αγρότες να βγουν στον δρόμο. Εδώ η ελληνική αστυνομία από χθες... Οι ταξίαρχοι και αυτοί μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε μη διανοηθείτε, θα σας κόψουμε τα πόδια. Εντολή άνωθεν. Δηλαδή δεν κόβεται κανένας δρόμος. Μάλιστα. Θα είναι τα ΜΑΤ δίπλα από κάθε τρακτέρ. Πότε θα βγείτε στον δρόμο? Αυτό, τι θα κάνετε, πείτε μας λίγο το... Ο κάθε νομός θα αποφασίσει, θες αποφάσισε η καρδίτσα, mm-hmm. την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κακούση. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα αγροτικών κινητοποιήσεων, δηλαδή. Κινητοποιήσεων. Μισό λεπτάκι. Θα βγείτε και θα παραταχθείτε
ή θα βγείτε και θα αρχίσετε να κλείνετε δρόμους. Ή απλά θα κάνετε κάποια συλλαλητήρια. Ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε το πρόβλημα. Τώρα, στο να αμαλώσουμε τους πράσινους ανθρώπους που τον ΜΑΤ, δεν πιστεύω ότι είναι λύση. Το θέμα είναι να αναδειχθεί το πρόβλημα και θέλουμε λύσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πώς θα το κάνετε όμως. Αυτό λέμε. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θα διαμαρτυρηθούμε. Εάν δεν εισακωστούμε και δεν κλειστεί συζήτηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα προσπαθήσουμε να βγούμε στον δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βάγκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γερμανία θα γίνουμε. Θα τα δούμε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Εύγω.